έξω. Και πάλι οι υπεύθυνοι, οι ένοχοι, αληχτάνε για να φύγει η ευθύνη από πάνω τους. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία γέννησαν, ανέθρεψαν και σπρώξανε το ανθρώπινο λάθος, αφήνοντας το 1 τρίτο των εργαζομένων μονές βάρδιες. Ο ΣΥΡΙΖΑ 9 ημέρο συνεχούς εργασίας χωρίς παύση. Η Νέα Δημοκρατία με το έκτρωμα Χατζηδάκη 10 ώρα και 12 ώρα απλήρωτα. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Μέρα 25 που θα πουλούσε τον ΟΣΕ στη Λαϊκή χρηματοδότησαν με τεράστιο αριθμό εκατομμυρίων τους επιχειρηματικούς ομίλους τα αρπακτικά του κέρδους χωρίς να τεθεί καθόλου η υποχρέωση από αυτούς να λύσουν τα θέματα ασφάλειας. Επέλεξαν και είχαν το φράσινο φως από όλους να μετατρέψουν τα τεράστια ποσά εκατομμυρίων σε βίλες, πισίνες και θησαυροφυλάκια και να αφήσουν τη ζωή των νέων ανθρώπων στην τύχη. Αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί. Πρέπει η απάντηση που θα δώσει η εργατική τάξη, ο λαός μας, η νεολαία να είναι τέτοια, η τιμωρία να είναι τέτοια, που ποτέ ξανά να μην τεθεί η υγεία και η ανθρώπινη ζωή στη ζυγαριά από τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα κοράκια, στον αντίποδα της ζωής και της υγείας τους για λογαριασμό των κερδών τους. Και το πιο ευθύβολο και σίγουρο ακριβές εργαλείο για να το πετύχει αυτό η νεολαία και ο λαός μας είναι η δυνάμωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.